Γεια σου ομορφιές μου, welcome to my channel again. Είμαι εδώ πέρα στο σαλονάκι, στο χριστουγεννιάτικο πλέον σαλονάκι. Όπως είδες και στα πλάνα, πραγματικά κάτσε να κάτσω λίγο καλύτερα. Γιατί παιδιά, πώς είσαστε, καλό μήνα. Τα πάμε, δεν τα πάμε, πραγματικά δεν τα πάμε. Έπρεπε να τελειώσω και να το project για να κάνω γύρισμα. Δεν προλάβαινε σου λέω, σαν βέγκος έτρεχα. Τελείωνε η δουλειά μου 2,5 ώρα, 3 ώρα πήγαινα να πάρω το Γιώργο από το Λοήμερο. Μέχρι έτσι τσουκουτσούκου να αλλάξω ένα αυτό, να διαβάσουμε 5 ώρα έτρωγα μεσημεριανό. Πού να κάνω γύρισμα. Πλάκα κάνει, στο σπίτι μου πήγε πίσω. Τέλος πάντων, καλά ήτανε, καλά περάσαμε, το έβγαλα εις πέρας αυτό το project και είμαι εδώ να με απολαύσεις, ρε παιδάκι μου. Σου έλειψα, το ξέρω ότι σου έλειψα. Εν τω μεταξύ, δεν έχεις παράπονο, είδες πώς σε υποδέχτηκα μετά από ένα μήνα. Έτσι, άνθρωπος, κανονικός άνθρωπος. Πώς θα με έπαιρνες, πώς θα με έβλεπες, γίνεται να με δεις. Με το μαύρο κύκλο μέχρι και κάτω. Και είμαι εδώ πέρα στο σαλονάκι μου για να σου κάνω το Shane Hall. Αυτό το περιβόητο Shane Hall που το είχες δει μέσα Νοεμβρίου. Αυτή τη φορά μου ήρθε πολύ νωρίς το δέμα. Δεν ξέρω τη φάση. Πραγματικά, εντωμεταξύ από τις τόσες παραγγελίες έχω γίνει VIP. Χαμός. Λοιπόν, ωρεξάτη είμαι, με βλέπεις. Λοιπόν, έχω να σου πω ότι σε αυτή την παραγγελία θα δεις κυρίως φόρμες, φούτερ, χειμωνιάτικα. Και εδώ που τα λέμε, φιλενά, πριν σου δείξω, θέλω να σου κάνω ένα review. Λοιπόν, άκου να δεις. Αρχικά, να όπως βλέπεις τώρα, καλή ώρα. Α, εν τω μεταξύ, θα παίζουν εδώ πέρα οι εικόνες. Να δεις και εσύ την πολύ αγαπημένη αυτή εδώ πέρα κοπελίτσα του Shane, που την έχω αγαπήσει γιατί πάντα με διευκολύνει. Και θα τα δεις γενικά και εδώ στην πράξη. Λοιπόν, άκου τώρα. Λοιπόν, να βλέπεις εδώ. Αυτή εδώ πέρα η μπλουζίτσα. Εν τω μεταξύ είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί πήρα 2 νούμερα παρακάτω. Κάτι χάσαμε. Μπορεί να δούλευα ανελέητα, αλλά έχω να σου πω ότι σε αυτό το project 1,5 μήνα ήθελα δεν ήθελα έκανα διαλυματική. Κατάλαβες, αυτό άστο τώρα, θα τα πούμε σε άλλο vlog που έρχεται μετέπειτα. Λοιπόν, αυτό που λέω στο φουτεράκι, θέλω λίγο να δεις εδώ πέρα την ποιότητα. Εδώ πέρα ουσιαστικά βλέπεις τώρα και μια τρίχα της Princess. Το βλέπεις λίγο την ποιότητα. Πριν σου δείξω όλα τα πράγματα, θέλω να σου πω για την ποιότητα. Λοιπόν, βλέπεις, δεν είναι αυτό το βαφακερό που γενικά παίρνεις από brand, από Nike, από εδώ και από εκεί, από τα μαγαζιά δηλαδή του εμπορίου. Είναι λίγο σαν πολυεστέρας. Βέβαια, έχω να σου πω ότι μέσα σκάς, είναι απίστευτο χνουδωτό το ύφασμα. Βλέπεις, είναι fleece, σε κατάσταση fleece. Σκάς, είναι πάρα πολύ ζεστά. Λοιπόν, αν δεν σε ενοχλεί αυτό το υλικό, αν εσένα δεν σε ενδιαφέρει, κάνε την παραγγελία σου. Δεν σου λέω ότι είναι άσχημα και ότι είναι κακά, αλλά δεν ξέρω αν σε χαλάει αυτό, ίσως δεν θα κάνεις την παραγγελία. Τέλος πάντων, έχω να σου πω και άλλο ένα μειονέκτημα. Το βλέπεις αυτό, ξανάρχομαι εδώ. Αυτές εδώ πέρα, τους κόμπους, βλέπεις. Στη δουλειά μας είχαν ένα καρτελάκι εδώ πέρα που ήταν το lock για να ανοίγουμε τις πόρτες και να βγαίνουμε και να μπαίνουμε. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα η ταμπελίτσα πήγαινε αριστερά-δεξιά. Αυτό το έφυρε. Αυτό τι σημαίνει. Τρίβονται ρε παιδάκι μου τα ρούχα και γενικά σου κάνει αυτούς εδώ πέρα τους κόμπους. Σε αυτό το concept έχω να σου πω ότι ο γιος μου που δεν βάζει κόλλο κάτω γενικά, μία φόρμα που του πήρα, τη γέμισε κόμπους. Δεν ξέρω τώρα αυτό τι παίζει. Λοιπόν, νομίζω όμως ότι πάμε να τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά τα ρούχα και να σου πω το πολύ μπλα μπλα στη συνέχεια. Πάμε να αρχίσουμε λίγο με τα ρούχα του Γιώργου. Α, σας είπα ότι εδώ πέρα θα παίζουν και οι κονίτσες, έτσι, με την αγαπημένη μου μοντελάρα από το Shane. Αυτή την αγαπημένη, πολύ αγαπημένη κοπελίτσα που την αγαπάω πάρα πολύ γιατί δεν με ευκολύνει πάντα. Αλλά τώρα παρεπιπτόντως θα αρχίσουμε με τα του Γιώργου. Και να δω αυτό το μπλουζάκι που λες εδώ πέρα και λέω αμάν τη φουτεράρα είναι αυτή. Είναι αυτό εδώ το μπλουζάκι, το οποίο νόμιζα εγώ ότι είναι φούτερ, αλλά τέλος πάντων είναι αυτό το λεπτό το μπλουζάκι, δεν μας ενδιαφέρει. Το βάζουμε με ένα τζινάκι και είναι πάρα πολύ ωραίο. Αυτό εδώ πέρα το φανελέ, αυτό είναι βαβακερό μπορώ να σου πω, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, το επόμενο που έχω να σου δείξω, αυτό εδώ πέρα το φούτερ, το οποίο είναι όντως φούτερ, αλλά θέλω λίγο να έρθεις λίγο της πιο κοντά, για να δεις ότι και αυτό δεν είναι βαμβάκι. Είναι έτσι πολύ αστέρας, σου μοιάζει για μαξιλάρι, όχι για φούτερ. Τέλος πάντων, ξέρεις αυτά τα μαξιλάρια του τζάμπο που τα πιάνεις και έτσι είναι αυτό, τις στολές τις αποκριάτικες, τις θυμάστε, αυτό είναι. Αυτό, πραγματικά. Αν δεν σε ενοχλεί, δεν υπάρχει πρόβλημα. Είναι πάρα πολύ ζεστά γενικά και όπως βλέπεις εδώ πέρα είναι φλις μέσα. Τώρα, τρελή επιτυχία. Έχω να σου πω, στα παντελόγια. Εγώ βασικά ήθελα αυτό το φούτερ, το βαβακερό. Θα ήθελες. Στα kids, στην κατηγορία παιδικά, έχει αυτό ρε παιδιά το παντελόνι, το οποίο, κοίτα εδώ, ωραίο παντελόνι, το είδα στο σχέδιο, λέω, μάνα μου αυτό είναι.
Λοιπόν, μόνο για χειμωνιάτικο δεν είναι αυτό το γενικά το υλικό. Είναι, παιδιά, το βλέπεις, είναι πάρα πολύ λεπτό. Δηλαδή, για άνοιξη νομίζω ότι είμαστε πολύ καλά. Για χειμώνα δεν είναι. Λίγο απογοητεύτηκα, να σου πω. Πραγματικά, ούτε φλύς είναι, το βλέπεις, είναι ο σάκος του Άι Βασίλη. Θα μπορούσα να το πω και έτσι. Πάμε στο επόμενο παντελονάκι, είναι αυτό εδώ πέρα. Μπλε, πάρα πολύ ωραίο, το συνδυάζει και με το φούτερ, αλλά το ίδιο όμως η ποιότητα αυτή είναι σαν το σάκο του Άι Βασίλη, αλλά σε μπλε. Πραγματικά. Εντάξει, είναι για πιο ανοιξιάτικο, δεν το ήξερα. Έχει όμως εντωμεταξύ τέτοια παιδικά, αλλά εγώ δεν κατάλαβα. Δεν το αντιλήφθηκα βασικά. Τέλος πάντων, σε αυτή τη φάση εγώ την πάτησα. Αυτά ήταν για τον Γιώργο, πάμε τώρα στην Ουρανία. Η Ουρανία διάλεξε ένα σετ που αποτελούταν από τρεις φόρμες, οι οποίες μία ήταν βομβακερή και η άλλη ήταν μαξιλάρι. Δεν ξέρω αν το βλέπεις λίγο, είναι πολύ εστέρε παιδάκι μου, λίγο κολλάει πάνω σου και μέσα αυτό φλής, αλλά παρόλα αυτά είναι πάρα πολύ ωραίες οι φόρμες. Από ποιότητα λίγο με χάλασε, αλλά γενικά όλο το κόνσεπτ είναι πάρα πολύ ζεστό. Ναι, αυτό εννοείται ότι θα το βάλεις τώρα και στα χιόνια θα είσαι σούπερ τέλεια. Και με τα κορδονάκια του εδώ πέρα και με την επωνυμία τέλος πάντων. Έχουμε πάρει όλα τα κράτη φυσικά, εννοείται. Εδώ πέρα έχουμε το Los Angeles. Έχω πάρει κάτι Καλιφόρνιες, κάτι Houston, έτσι για να επικρατεί όλο το αμερικάνικο κόνσεπτ εδώ μέσα. Δεν έχουμε πρόβλημα. Λοιπόν, αυτή είναι η φόρμα της Ουρανίας. Ήταν οι άλλες, είναι αυτή. Το ίδιο ουσιαστικά το Los Angeles δεν το αφήνουμε, το πήραμε και σε καφέ, αλλά και σε μαύρο. Πραγματικά το μαύρο ήταν φουτερέ. Α, περίμενε, νομίζω έχω ένα παντελόνι, το οποίο δεν στο έχω φέρει, είναι τέτοιο και του Γιώργου, αλλά τι είναι, ξεστολίζεται το σπίτι μόνο του. Το μαύρο το παντελόνι το οποίο ήταν σε τέτοια ποιότητα το έχει βάλει ο Γιώργος, οπότε εδώ πέρα θα σου βάλω το σχέδιο με τα PlayStation τέλος πάντων. Έλα, τα... Έλα, κατάλαβες, έλα, τα τηλεχειριστήρια, το βρήκα. Λοιπόν, το οποίο το μόνο έτσι ωραίο σε αυτό το παντελόνι, πέρα ότι είναι ζεστό, είναι ότι στον ήλιο ακτινοβολεί το σχέδιο. Ενώ το βράδυ το βλέπεις μαύρο το τηλεχειριστήριο, όταν πέφτουν οι ακτίνοι στο ήλιο, παίρνουν χρώματα τηλεχειριστήρια. Λοιπόν, προχωράμε. Σε αυτήν εδώ πέρα την ζακέτα, η οποία είναι της Ουρανίας. Πίσω είναι αυτό εδώ πέρα το σχέδιο με την πεταλούδα. Πάρα πολύ ωραίο χρώμα. Πάλι όμως η ίδια κατάσταση. Κατάλαβες? Και είναι πάρα πολύ ζεστό. Έχει το φλίσ από μέσα. Γενικά είναι φλίσ και πολύ εστέρ. Δεν έχει βαμβάκι. Πραγματικά, αν θέλεις να ψωνίσεις δηλαδή σε φουτερικό κατάσταση. Λοιπόν, πάω σε μένα. Πάω σε μένα. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με την ζακέτα, η οποία εδώ πέρα δεν έχουμε χώρα, αλλά κάτι έχουμε εδώ πέρα, όρνια, όβρια. Εντάξει. Λοιπόν, μου άρεσε τόσο πολύ το κυπαρισί το χρώμα και η ιδεολογία, όπως βλέπεις, καθόλου βαμβάκι, φλίσ από μέσα. Είναι πάρα πολύ ζεστό, είναι πάρα πολύ ωραία, είναι πάρα πολύ όμορφα, έχει μεγάλη ποικιλία και σε χρώματα και σε στάμπες και γενικά. Αλλά είναι ποιότητα, το ξαναλέω, σου έχω ζαλίσει τον έρωτα, αλλά... Τα μικρά γράμματα κάνουν τη διαφορά, φιλενάδα. Πραγματικά. Λοιπόν, είναι αυτή η μπλούζα που σου έδειξα και το παντελόνι. Τώρα να δούμε πώς θα σου δείξω το παντελόνι. Λοιπόν, το παντελόνι, φιλενάδα, είναι το λεπτό. Έτσι, λεπτό. Έτσι εδώ πέρα. Το κυπαρισί, βλέπεις. Φίλε, θα ξεβρακωθούμε σήμερα. Πραγματικά. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ πέρα. Και έχει αυτή εδώ πέρα τη στάμπα, για να μην πέσουμε κιόλας. Και έχει και αυτή εδώ τη στάμπα, η οποία είναι την Καλιφόρνια. Βλέπεις, Καλιφορνάτο. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Ωραίο, είναι, δεν είναι βαμβακερό, είναι λίγο πιο λεπτό το ύφασμα. Είναι μαλακούλι, δροσερό θα το έλεγα. Λοιπόν, πάμε τώρα να πιάσουμε την Καλιφόρνια και πάνω. Είναι αυτό εδώ πέρα το φούτερ. Είναι τέλειο, βασικά το χρώμα. Λοιπόν, εδώ πέρα... Και την κουκουλίτσα, το συνδυάζω τέλεια. Λοιπόν, έχω πάρει και εγώ φόρμες. Λοιπόν, αυτή τώρα η φόρμα, κοιτά, μαύρη. Απλή μια μαύρη φόρμα, η οποία στο τέλος έχει αυτό εδώ πέρα το λαστικάκι. Μ' αρέσει πάρα πολύ να αγκαλιάζει το πόδι μου και όχι να είναι σε φάση καμπάνας. Μου τη πάει λίγο να σέρνεται βασικά και να το πατάς. Λοιπόν, και... είναι αυτή εδώ πέρα η ποιότητα. Αυτό το λες και φούτερ βαμβακερό. Εννοείται ότι είναι φλίσ και αυτό μέσα. Σούπερ! Λοιπόν, και εννοείται πήρα και μία καφέ. Δηλαδή πράσινο, καφέ και μαύρο προτίμησα. Λοιπόν, κοίτα εδώ τώρα.
Βλέπεις, είναι σαν να παίρνεις αυτά τα μαξιλάρια από το τζάμπο και όχι μόνο από τα τζάμπο, για να ζουλάς. Παρεμπιπτόντως, έχω και μάστορα μέσα, αλλά είναι άϊχος και αθόρυβος και ευάλωτος. Δεν με ενοχλεί καθόλου. Άμα είναι ο άνθρωπος, το ζου, το ακούς, ήρθε να μου κάνει συντήρηση τον καυστήρα του αερίου. Εντάξει, οκ, κομπλέ είμαστε. Λοιπόν, παιδιά, αυτά ήταν τα ρούχα από το Shane. Αυτό ήταν σήμερα το βιντεάκι μου. Ελπίζω να σας άρεσε. Εννοείται ότι έρχεται την επόμενη εβδομάδα, αλλά δεν ξέρω τώρα. Εγώ ανεβάζω Κυριακή. Κυριακή, χαίστηκες εσύ τώρα, μην δεις το δικό μου το βίντεο χριστουγεννιάτικα. Άσε μας κοχλίτσα μου. Τέλος πάντων, εγώ θα τα ανεβάσω μετά τα Χριστούγεννα. Δεν πειράζει να δεις πως έφτιαξε εγώ το μελαμακάρονο μετά. Δεν είχα μία σχέση. Μπορείς να τρως όλο μελαμακάρονο all season. Α, περίμενε ρε παιδάκι μου. Έχω να σου δείξω τι πήρα και στην Friday. Τη Black Friday. Περίμενε. Λοιπόν, φιλενάδα, πήρα αυτά εδώ πέρα τα παπούτσια. Ήταν προσφορά από 170 στα 128. Τα πήρα από το E παπούτσια. Δεν είναι πάρα πολύ ωραία. Δεν είναι όμορφα. Εγώ γενικά είμαι παιδί της Nike. Να τα ξέρουμε αυτό. Έτσι, το πόδι μου έτσι με μεγάλωσε η μάνα μου στο χωριό. Όχι πως γεννήθηκα στο χωριό, στην Αθήνα μεγάλωσα. Αλλά δεν θέλω να σου πω ότι γενικά είμαι παιδί της Nike. Λοιπόν, έχουμε πάρει αφιγραντήρα καινούριο. Τον οποίο τον έχω μέσα, αλλά είναι ο μάστορας τώρα, οπότε δεν θα στο δείξω τώρα, θα στο δείξω την επόμενη. Και πήραμε και την κοζινόμηχανη από Silver Crust Little Gamati. Την έχω δοκιμάσει ήδη, γιατί έχω ανοίξει ένα τέλειο ζυμάρι για πίτσα στο Instagram. Αν δεν με έχεις ακόμα ακολουθήσει, ακολούθησέ με, γιατί γενικά ανεβαίνουν κάθε μέρα πραγματάκια και τώρα που έχω τελειώσει τη δουλειά θα είμαι λίγο πιο ενεργή στα social. Λοιπόν, και έχω να σου πω ότι θέλω να φτιάξω μελομακάρονα, οπότε θα σου τη δείξω την επόμενο που θα έρθει, το επόμενο βιντεάκι. Αυτά φιλενάδα, ελπίζω να σου άρεσε αυτό το βιντεάκι. Μην ξεχνάς να κάνεις εγγραφή στο κανάλι μου και να με ακολουθείς και στα social media. Οπότε, μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάς super duper. Φιλάκια!